Καλησπέρα σε όλους. Συγχαρητήρια στους παίχτες για την νίκη σήμερα. Πιστεύω πήγαμε σοβαρά στον αγώνα στο κουτί από την αρχή. Βάλαμε τρία γρήγορα γκολ. Σχετικά γρήγορα θα μπορούσαμε και ένα-δυο πιο πολύ να έχουμε πετύχει. Μετά είμαι μόνο ευχαριστημένος κατά διαστήματα. Κάπως έπεσε ο ρυθμός και εμείς πέσαμε στο ρυθμό που παίζαμε. Και όπως είπα, κάθε μόνο κατά διαστήματα ευχαριστημένος με το παιχνίδι μετά. Εντάξει, παραμένει ότι δεχτήκαμε γκολ, παραμένει ότι κερδίσαμε εδώ πέρα πέρα στους βαθμούς που χρειαζόμαστε και θέλαμε. Και αυτό, ευχαριστώ πέρα, συνεχίζουμε. Ευχαριστώ. Κότσε, εκτός από την κατάσταση των δύο βαθμών, θεωρείς ότι θα περάσει τόσο εύκολα από την ομάδα της Κέρκυρας σήμερα? Εντάξει, το πόσο εύκολα περνάω κάθε παιχνίδι το ορίζουμε και λίγο εμείς με την απόδοσή μας. Πιστεύω ότι μπήκαμε όντως σοβαρά μέσα στο παιχνίδι και τα τρία γκολ δυστυχώς δεν επηρέασαν πάρα πολύ θετικά την ομάδα στη διάρκεια του παιχνιδιού. Αλλά εντάξει, μετά δεν ήταν εύκολο το παιχνίδι, μετά το 3-0. Αλλά εντάξει. Καλό είναι να βάζει γρήγορα γκολ για να πάρει τη ζωή σου. Κότς, πολλές φορές έχοντας έχετε αναλύσει τον αντίπαλο με βάση το πώς έπαιξαν σε άλλα παιχνίδια. Πολλά μάτς φάνηκαν ότι θα είναι με δύσκολους αντιπάλους, αλλά τα έχετε κάνει να μοιάζουν εύκολα. Ποιο είναι αυτό το μυστικό που έχει πετύχει ο ΠΑΣ να τα κάνει να μοιάζουν εύκολα τα μάτς, ενώ μπορεί και να μην είναι? Εντάξει, αναλύσαμε σίγουρα και τα μάτς τέτοια εδώ μέσα και είχαμε δει ότι οι αντίπαλες ομάδες είχαν δυσκολίες. Οι άλλες απλά παίρνουν τον αντίπαλο σοβαρά, δεν υποτιμάμε κανένα αντίπαλο, δεν έχουν περιθώριο να υποτιμήσουν κανένα αντίπαλο και έτσι μπήκαμε και στο παιχνίδι σήμερα. Η ομάδα πρέπει από μόνη να καταλάβει ότι το παιχνίδι έχει διάρκεια και ας βγαίνουν μερικά πράγματα στην αρχή, το παιχνίδι έχει διάρκεια και για πιο πολύ. Δεν μιλάω τώρα για σκορ και γκολ, μιλάω για πόσο εύκολα μπορεί να το κάνει το μάτς, πόσο δύσκολο. Και δυσκολέψαμε λίγο το μάτς μετά από το 3-0 μόνοι μας. Αλλά εντάξει, το μυστικό δεν υπάρχει κανένα μυστικό, μυστικό είναι δουλειά, ανάλυση και προετοιμασία και σοβαρότητα. Ένα σχόλιο για την εμφάνιση του Ναόμετς, γιατί εκτός από τα τρία γκολ γενικώς είχε μεγάλη διάθεση, έπαιξε πάρα πολύ καλά σήμερα και έκανε ένα βήμα πρόοδου θα λέγα, σε σχέση και με προηγούμενα μάτς. Εντάξει, ο Ναόμετς Μπλάτ είναι ένα νεαρό παιδί 20 ετών που πέρυσι δεν είχε πολύ χρόνο συμμετοχή. Ψάχνει το ρυθμό του, του δίνουν το παιχνίδι, τον πιστεύουμε πάρα πολύ και η ομάδα. Ξέρουν τις ικανότητες του, του βλέπουμε στο παιχνίδι και είναι λογικό ότι αν υπάρχει κάποιο νεαρό παίχτη ή χρειάζεται χρόνο και θα υπάρχει σε επαγγελματία την απόδοσή του. Δεν μετράω τα τρία γκολ και στο προηγούμενο παιχνίδι εμένα προσωπικά μου άρεσε η απόδοση του Ναόμετς και όλη τη ομάδα. Αλλά και για να μπορεί να βάλει να πετύχει κάποιο παίχτη τρία γκολ, πάρα πει ότι και όλη η ομάδα δημιούργησε χώρου, συνεργάστηκε και αυτό είναι ομαδικό. Και αυτό είναι ομαδικό παρόλο που ένα παίχτη έμεινε τρία γκολ. Χωρίς να πω τελικά κάποια κριτική, μην το πάρετε λάθος, αλλά υπήρχε λόγος που έμειναν έξω ο Παμλίδης για Νικόλου από την αποστολή. Ναι, εντάξει, είναι εσωτερικό θέμα, είναι κάποιο πειθαρχικό. Κοιτάμε όλη την ομάδα, υπάρχουν κανόνες για όλη την ομάδα και εντάξει, δεν είναι κάτι τραγικό, αλλά κοιτάμε να λειτουργεί η ομάδα βάσει κανόνων που δεν έχουν κοιταχθεί σωστά από τους δύο παίκτες αυτούς και γι' αυτό έμεινα εκτός αποστολής. Έληξε με αυτή τη δουλειά η φάση, εντάξει. Προγράμμα.